Όλοι όσοι επικοινώνησαν για να μην βγει η σημερινή εκπομπή στον αέρα, όλοι όσοι προσπάθησαν να σταματήσουν αυτήν την έρευνα αλλά και την άλλη έρευνα, όλοι όσοι αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν καταφέρνουν τίποτα. Τις περισσότερες φορές γελιοποιούνται. Έτσι, μεταξύ άλλων, διάβασα πριν από 2-3 μέρες ότι 11 κοινωνικές οργανώσεις τηλεθεατών καταγγέλνουν τα reality show και καταγγέλνουν εμάς ως reality show αυτήν την εκπομπή. Ζητάμε αξιοπρέπεια είναι ο τίτλος. 11 οργανώσεις και σύλλογοι ενώνουν τις φωνές τους και μας καταγγέλνουν. Τι ζητούν, εκθέτουν, λένε ότι υποστηρίζουν ότι αυτού του είδους οι εκπομπές εκθέτουν αδιακρίτως θύματα και θύτες, δικαίως και αδίκως, που εντέχνως ή εκβιαστικά τους οδηγούν ενώπιον των τηλεοπτικών φακών, καταρακώνουν την προσωπικότητα των πρωταγωνιστών, ειδικά ο κίτρινος τύπος του Μάκη Τριανταφυλόπουλου, παρουσιάζει με τέτοιον τρόπο σκάνδαλα που συμβαίνουν στην Εκκλησία, καλλιεργώντας μια γενικότερη στρεβλή εικόνα για αυτόν τον χώρο. Ακούστε ποιες είναι οι 11 οργανώσεις, γιατί εμείς θα τους καλέσουμε επίσημα να έρθουν σε αυτό το τραπέζι. Και να δούμε τότε για ποιο λόγο κάνουν αυτή την καταγγελία και ποια είναι η κοινωνική τους προσφορά. Ένωση Επιστημόνων Γυναικών. Το γνωρίζετε την ένωση αυτή, εσείς? Όχι. Επιστήμον γυναίκα είστε, δεν συμμετέχετε? Θα σας τα ψάλω, μόνο την Πανιφέ γνωρίζετε δηλαδή. Λοιπόν, Κέντρο Ερεύνης και Μελέτης Ελληνισμού. Μητέρες Πολύτεκνες Επιστήμονες. Οργάνωση Κοινωνικής και Οικολογικής Παρέμβασης. Πανελλαδικό Κίνημα Γυναικών, Πανελλήνια Ένωση Γυναικών, Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Κηφισιάς Πολύφωνο. Και τα βόρεια προάστια είναι εδώ. Ο Πειραϊκός Σύλλογος, ο Πειραϊκός Φάρος. Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιά. Σύνδεσμος Ορθοδόξων Γυναικών Ευρώπης. Βαρύγδουπος τίτλος. Και ο Σύλλογος Προστασίας Τηλεθεατών. Έλαβα λοιπόν πριν από 2 μέρες μια πολύ ωραία επιστολή. Είναι του κυρίου Πέτρου Αλεξιάδη από την Θεσσαλονίκη και θα σας τη διαβάσω. Δεν άντεξα στον πειρασμό. Αγαπητέ κύριε Τριανταφυλόπουλε, έπεσα από τα σύννεφα. Να υπάρχουν και να το αγνώ, εγώ Έλληνας πολίτης. Μετά σκέφτηκα νυμφαλιότερα. Για να υπάρχουν, κάπου θα χρειάζονται. Αναφέρομαι στις οργανώσεις προστασίας τηλεθεατών, όπως προστασία τυφλών, κοφαλάλων, αξιοπαθούντων ατόμων, της φύσεως, της χελώνας καρέτα-καρέτα και τόσων άλλων εψύχων τε αψύχων. Ον ουκέστη αριθμός. Το μυαλό μου, ίσως ξεστρατίζοντας, πήγε και αλλού. Προστασίας αποσιωπητικά γυναικών, νυχτερινών κέντρων κλπ. Και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι αν ζούσε στην εποχή μας ο ανεπανάληπτος Ρωμαίος Γιουβενάλης, θα ρωτούσε ξανά ποιος θα φυλά, θα μας προστατεύει δηλαδή τους ίδιους, από τους ίδιους τους φύλακες προστάτες. Θου κύριε φυλακήν το στοματί μου, για να μην πω κάτι αμετροεπέστερο. Και γράφω το προηγούμενο διότι εκτός από τηλεθεατής είμαι ακροατής ραδιοφώνου και αναγνώστης εφημερίδων. Μήπως υπάρχουν οργανώσεις προστασίας μου και για τις ιδιότητές μου αυτές, εκτός και αν οι παραπάνω οργανώσεις έχουν αναλάβει εργολαβικά όλες τις προστασίες. Στο δημοσίευμα, η παράθεση των εισαγωγικών μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι οι 11 οργανώσεις μας θεωρούν νοήμων κοινό. Αν πράγματι μας θεωρούν νοήμονες, τότε γιατί σπαταλούν τον δικό τους νου για μας? Προτιμότερο θα ήταν να τον σπαταλήσουν όταν έβαζαν τις υπογραφές τους κάτω από ένα κείμενο όπου στην υποτακτική να υποβάλλεται, sic, με 2 λάμδα, αποκαλύπτει ότι εκείνη που έμεινε απροστάτευτη ήταν η ελληνική γλώσσα. Το νοήμον κοινό έχει για προστασία του το κλικ του τηλεχειριστηρίου και δεν χρειάζεται αυτόκλητους προστάτες. Αγαπητέ κύριε Τριανταφυλόπουλε, ρίχνω απλά μια ιδέα. Να γίνει μια εκπομπή όπου, αν θελήσετε, θα είμαι στη διάθεσή σας. Το θέμα της θα ήταν οι αυτόκλητοι προστάτες. Εκεί θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι αυτόκλητοι προστάτες συνιστούν να κάνουμε σαν την γάτα που τα σκεπάζει, ότι οι θεσμοί δεν χάνουν κύρος όταν στυλιτεύονται τα στραβά και τα ανάποδα των ανθρώπων που τους διακονούν και άλλα πολλά. Ιστερόγραφο. Ο γράφων είναι σύμβουλος επιχειρήσεων, εκλεγμένο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕΘ, πρόεδρος του εξαγωγικού τμήματος, συνεργάτης της εφημερίδας Αδέσμευτος Τύπος, συντάκτης της στήλης Τι Σημαίνει και διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης. Αυτά. Δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, η ελεύθερη διακίνηση ιδεών είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση για την οποία θα μας δοθεί κάποτε η ευκαιρία να συνεχίσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, κύριε Κούρο. Θα συνεχίσουμε και αύριο. Με τη δική σας βοήθεια και με τον δικό σας διακριτικό τρόπο να περιγράφετε τα πράγματα και φυσικά με εσάς που στην προκειμένη περίπτωση είστε το θύμα. Βέβαια η εξουσία των μέσων και της τηλεόρασης μπορεί να σας αναγάγει σε θήτη,
αλλά θέλω να ελπίσω ότι αυτό θα είναι για το γενικότερο καλό. Και ίσως η παρουσία σας, και το πιστεύω αυτό γιατί ήδη έχει αρχίσει μια βροχή καταγγελιών για τέτοιου είδους περιπτώσεις, για βιασμούς και μάλιστα από αυτές τις ονομαστές δήθεν καλές οικογένειες, τα παιδιά των καλών οικογένειων, να καταφεύγουν σε αυτού του είδους τις καταγγελίες. Καταγγελίες που δεν αποτελούν προϊόν της Λούμπεν τάξης. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Σας παραδίδω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Νίκου Ευαγγελάτου. Κυρίες και κύριοι, εμείς θα είμαστε πάλι εδώ αύριο στις 7 ακριβώς. Γεια σας. It's time to say goodbye.